Δαβέτας, κύριε καθηγητά, καλών τεχνών, εκ Παρισίου, ορμόμενος Δημοσθένης Δαβέτας, το σπότ του 21 το έχεις δει? Ή τώρα το είδες? Όχι μόνο το είδα, αλλά ανέβασα και στη σελίδα μου, στην ιστοσελίδα μου, ολόκληρο καταγγελτικό σημείωμα για δύο βασικούς συγκεκριμένους λόγους. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι απρόσωπο και είναι χωρίς ιστορία. Δεν είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή το πολιτικά ορθόν να πλασάρει σε όλα τα επίπεδα εδώ στην Ελλάδα μία Ελλάδα σύγχρονη η οποία να μην έχει ιστορική μνήμη, να μην έχει πολιτιστική μνήμη. Δεν είναι δυνατόν να αποκαλούμε κάτι σημαία χωρίς να υπάρχουν βασικά σύμβολα τα οποία συνθέτουν αυτή την ταυτότητα του Έλληνα. Άρα λοιπόν, αυτό και μόνο από μόνο του είναι λάθος, ενοιολογικό λάθος, δηλαδή σαν έννοια είναι λάθος, αλλά και αισθητικά είναι λάθος. Θυμίζει Παπαστράτο τσιγάρο αυτό το πράγμα. Καταπληκτικό είναι. Θυμίζει ζώνη που φοράς γύρω-γύρω. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα? Είναι καταπληκτικό σήμα για να πετύχει το στόχο της ταπείνωσης των Ελλήνων. Είναι επαγγελματικό σήμα. Γιατί όχι να το δούμε και έτσι, βεβαίως. Που έχει στόχο να μειώσει το θάρρος των Ελλήνων. Βλάχο, με συγχωρείτε, μία απάντηση και θα επανέλθω σε αυτό. Οι συνάδελφοί σας ιστορικοί. Θα έπρεπε να μιλήσουν. Γιατί δεν μιλάει κανείς? Τι συμβαίνει? Προφανώς συμφωνούν. Είναι απλό. Ας μην κρυβόμαστε με το δάχτυλό μας. Έχουν ωφέλη. Προφανώς συμφωνούν με αυτή την αντίληψη. Έχουν ωφέλη. Και μάλιστα θυμάμαι ότι κάποιος ρώτησε επισήμως γιατί ο κύριος Δαβέτας, με βάση το βιογραφικό του που είναι στην Ευρώπη, δεν είναι μέλος της Επιτροπής. Εγώ δεν απάντησα, αλλά τώρα βρίσκω την ευκαιρία. Ελέγχθηκε ανοιχτά. Γιατί δεν είναι στην Επιτροπή? Γιατί προφανώς οι θέσεις μου περί φιλοπατρίας δεν θα συμφωνούσαν με αυτές τις θέσεις της Επιτροπής. Και κάτι άλλο. Μην εκπλαγείτε αν μετά από λίγο καιρό, κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, μας βγήκε μία αντίληψη η οποία θα λέει ότι οι Οθωμανοί Τούρκοι τελικά ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Πολύ. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι. Όχι μόνο αυτό. Σωστά, ήταν άνθρωποι, ναι, οι οποίοι τελικά βοήθησαν και την Ελλάδα. Μα όχι τίποτα άλλο. Το Ποτατσόπουλο. Όχι. Δηλαδή η ιστορία. Οι Οθωμανοί ήταν πολύ καλοί. Υπάρχουν κάποια όρια. Και κάνανε καλά έργα. Κάποια όρια, βρε παιδιά. Πέστε τα αυτά στους Γάλλους. Γιατί κάποια φορά μου λένε όλο για τους Γάλλους, λες, επειδή ζω εκεί. Πειράξτε την ιστορία των Γάλλων. Τόλμησε ο κύριος Μακρόν να πει κάτι για την γαλλική ιστορία. Ξεσηκώθηκαν οι διανοούμενοι. Το βάλαν στη θέση τους. Κανείς δεν μιλάει. Τι να σας πω? Αν ήμουν στην Επιτροπή θα μιλούσα. Κανείς δεν διαμαρτύρεται. Απαράδεκτο. Ούτε ο Άγιος της Ελλάδας που ξέχασε αυτούς που πεθάνανε. Γιατί λαός και ράσα ήταν μαζί το 21. Και η Εκκλησία έπρεπε να έχει θέση εδώ. Πού είναι η θέση της Εκκλησίας επίσημη? Άρα λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει στο άλλο μεγάλο θέμα για μαζί. Τώρα και να ευχαριστήσω απόψε που είναι εδώ πέρα να δικαιωθείτε και να δικαιωθούμε και εμείς μαζί. Πρέπει να βοηθούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να υπάρξει βοήθεια σε όλες αυτές τις μειονότητες. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Παναγιωτόπουλο, Γενικό Γραμματέα, πρώην Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης, καθηγητή θεολογίας και νομίζω ότι είναι και ο ιδανικός να μας μιλήσει για τους ήρωες του 21 και βέβαια πολλοί από εσάς γράφετε ότι αν ζούσε ο Χριστόδουλος, ο Ιγνάτιος του Βόλου θα είχε παραιτηθεί την ίδια στιγμή με αυτά που έκανε και δεν αντέδρασε στην απόφαση του Αγγελοπούλου. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα είμαστε σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Και μόλις το θέσατε, κύριε Καλόγερε, χωρίς να το έχετε συνειδήσει, αυτό είναι ένα ουσιώδες ερώτημα το οποίο κάθε φορά καλούμαστε να απαντήσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Η άποψή μου είναι, και μιλάω προσωπικά γιατί εγώ θέλω να παίρνω τα λέω αυτά που πιστεύω ευθέως. Μέρος της εθνικής ταυτότητας της Ελλάδος είναι και το θρησκευτικό στοιχείο. Δεν είναι η Γαλλία, έχει μια διαφορετική παιδεία. Δηλαδή, μεσολάβησε μια επανάσταση, μεσολάβησε μια γαλλική επανάσταση με το διαφωτισμό. Ο οποίος έκανε έναν ουσιαστικό διαχωρισμό τότε, ο οποίος για τα γαλλικά δεδομένα μπορεί να είναι πολύ λογικός σύμφωνα με τη συμπεριφορά της Καθολικής Εκκλησίας κτλ. Αντίστοιχα γεγονότα δεν συνέβησαν εδώ. Δεν συνέβησε, ας πούμε, αυτό που ονομάζουμε θρησκευτική τρομοκρατία εναντίον των ανθρώπων που έχουν διαφορετικές ιδέες. Άρα λοιπόν, με πώς θα έχεις μαζί σου τον κόσμο, ακόμη και αν έχεις καλές προθέσεις. Εγώ παίζω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα, απέναντι σε αυτά που λέω. Ας πούμε ότι έχεις καλές προθέσεις και θες να κάνεις ένα διαχωρισμό. Για να το πετύχεις αυτό, πρέπει να έχεις και τη στήριξη του κόσμου. Όταν ο κόσμος συνεχίζει να πιστεύει στη μεγάλη του πλειοψηφία ότι το θρησκευτικό στοιχείο δεν είναι μόνο στοιχείο πίστης, αλλά είναι και στοιχείο ταυτότητας, εκεί πρέπει να το μεθοδεύσεις διαφορετικά. Αφαιρώντας από αυτό το σύμβολο κάθε στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με την ελληνική ταυτότητα.
Και παρακαλώ, εγώ δω τις απαντήσεις αυτής της εταιρείας, εδώ μπροστά μου, η οποία λέει ότι το 2, το βλέπουν σαν 2 αυτό το κυματισμό, το 2 σημαίνει το πριν το 1821 και το μετά το 1821 και το 1 σημαίνει κάθε πρώτη στιγμή επανεκκίνησης. Με συγχωρείτε να μιλήσω και λίγο νεοελληνικά. Μας δουλεύετε, κύριε. Να μείνουμε για το θρησκευτικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ναι, μα είναι το ένα είναι συνάμα με το άλλο. Όχι, όχι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντική η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για ένα κορυφαίο λόγο. Διότι αυτή που πήρε αυτή την απόφαση εναντίον της θρησκευτικής συνείδησης των Ελλήνων με τα σύμβολα είναι η κυρία Σακελαροπούλου. Είναι η νέα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κύριε Βλάχο, είναι το... αυτή η οποία αρνήθηκε να γίνει αγιασμός στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Κύριε και Βλάχο, τώρα βγάζει πιο... ανακοίνωση και λέει, κύριε Παναγιωτόπουλε, συγγνώμη, μια λέξη μόνο. Τι ρωτάνε, έχουν γραφτεί. Θα ορκιστεί με θρησκευτικό όργο. Και βγάζει ανακοίνωση η κυρία Σακελαροπούλου, λέει, και λέει το εξής. Είμαι υποχρεωμένη εκ του συντάγματος. Δηλαδή δεν λέει, παιδιά, εγώ πιστεύω στη θρησκεία. Και ως θρησκευόμενη θα ορκιστώ με τη θρησκευτικό όργο. Έστω και ως προσωπική απόφαση. Όχι, η κυρία Σακελαροπούλου βγαίνει και λέει, με υποχρεώνει το σύνταγμα να ορκιστώ στη θρησκεία. Δηλαδή λέει ότι εγώ δεν πιστεύω στη θρησκεία, απλώς το κάνω για να πάρω την καρέκλα. Αυτό λέει η κυρία Σακελαροπούλου. Εάν δεν ορκιστεί, κύριε Βλάχο, δεν μπορεί να πάρει την καρέκλα. Λοιπόν, είναι σαφές και ξεκάθαρο αυτό. Διότι, πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτό το θέμα του ανώτατου άρχοντα της χώρας έχει χυθεί πολύ μελάνη και έχουν γίνει και πάρα πολλοί αγώνες και από την εποχή του Όθωνα ότι πρέπει να είναι ορθόδοξος και είναι ένα βασικό κομμάτι του συντάγματος. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω το εξής, ότι το κορυφαίο ζήτημα για το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι δεν φέρει στο τίτλο του τον όρο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ωραία, κύριε Δαβέτα, σε εσάς. Λοιπόν, αυτό που ήθελα είναι να πω. Είναι ήττα αυτό, κύριε Παναγιώτη. Αυτό που ήθελα φυσικά να πω είναι το εξής. Ότι... Έτσι. Φυσικά. Βέβαια. Είναι ήττα για τον ελληνικό λαό. Για το ελληνικό έθνος. Για το ελληνικό έθνος. Είναι ήττα το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει τον τίτλο κράτος, κύριε Βλάχο, το ελληνικό κράτος. Συγγνώμη, το ελληνικό κράτος δεν εκπροσωπεί απλά ένα γεωγραφικό χώρο. Είναι η έδρα, είναι το κέντρο του ελληνικού έθνους. Και αυτό είναι η ουσία της ζώντας, τα τελευταία γεγονότα, τα τελευταία 6 χρόνια, με το μεταναστευτικό, με τα θέματα ασφάλειας, με όλα αυτά τα ζητήματα οικονομικά σε όλη την Ευρώπη, έχουμε όλοι καταλήξει, και δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική, έχουμε καταλήξει ότι το θέμα της ταυτότητας είναι ουσιαστικό για θέματα ευρωπαϊκής παιδείας. Άρα λοιπόν, είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή να μην λαμβάνουμε υπόψη στην εκάστοτε χώρα ποια είναι τα συνθετικά της ταυτότητας? Αυτό το πράγμα είναι τεράστιο πολιτικό λάθος. Όποιος δεν το καταλάβει θα έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες στη συνέχεια, διότι αυτό το πράγμα συνέβη με τον Μακρόν στη Γαλλία, δεν λειτουργήσε με βάση τις ταυτοτικές ανάγκες της χώρας και έφτασε στο 19% και αυτή τη στιγμή κάνει τεράστιες υποχωρήσεις οι οποίες είναι για γέλια. Δηλαδή, τι υποχωρήσεις κάνει? Αφαιρεί από τα χρέη του κάθε Γάλλου πολίτη 1.000 ευρώ. Μειώνει τους φόρους και μειώνει και τον έμφυα. Και όλα αυτά γιατί τα κάνει? Ο Μακρόν αφαιρεί από τον κάθε Γάλλο πολίτη 1.000 ευρώ από τα χρέη. Του προσθέτει. Του προσθέτει. Δηλαδή αφαιρεί από αυτά τα οποία θα πλήρωνε ο Γάλλος, μειώνει το φόρο που πλήρωνε μέχρι τώρα ο Γάλλος και μειώνει και ένα. Αφαιρεί δηλαδή. Αφαιρεί, βγάζει το, ναι. το όχι, πετάει 1.000 ευρώ στον κάθε Γάλλο. Ναι. Δηλαδή. Άρα είναι κερδισμένο στον χρόνο 1.000 ευρώ κάθε Γάλλος. Κάτι το οποίο το έκανε πριν 3 μέρες. Το οποίο είναι πρωτοφανής απόφαση. Είναι μεγάλο ποσό για τους Γάλλους τα 1.000 ευρώ. Είναι, ειδικά για τη μεσαία τάξη. Προσπαθεί να βρει τη συμπεριφορά με τη μεσαία τάξη και με τη μικρομεσαία. Και εδώ δεν δίνουμε 100 ευρώ. Λοιπόν, γιατί το κάνει αυτό? Πες μου κάτι άλλο, ο Μακρόν. Τι θα κάνει στο οικόπεδο 8, έχει στείλει εκεί το Σάντεγκο. Εδώ είναι... Έχει στείλει εκεί τις υπόλοιπες φρεγάτες. Έχει στείλει το αεροδρόμιο. Και τι κάνουν, φελάνε, κάνουν τσίλια στον Τούρκο για να χτυπάει? Όχι, τι γίνεται? Εγώ η άποψή μου, Γάλλοι, δηλαδή, ναι, η άποψή μου και με βάση αυτά που λένε, οι Γάλλοι είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν τα οικονομικά του συμφέροντα. Ναι, αλλά ο Τούρκος χτυπάει και αν βρει πετρέλαιο δεν το πούν, φύγε. Βεβαίως θα το πούν, φύγε. Θα το πούν, είναι δικό μου. Γιατί αυτό... τον αφήνουν και χτυπάει όμως? Το απλό ερώτημα. Τώρα δεν ξέρω τις λεπτομέρειες τεχνικές. Εγώ πιστεύω ότι. Τι λένε οι Γάλλοι, οι Γάλλοι λένε ότι τα συμφέροντα των Γάλλων είναι πάνω απ' όλα. Και μάλιστα τα οικονομικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ύφεση οικονομική στη Γαλλία, άρα κάθε δράση που γίνεται υπέρ της οικονομικής, του οικονομικού συμφέροντος των Γάλλων προβάλλεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Συνεπώς, στο Αιγαίο, στη φάση αυτή, στο οικόπεδο αυτό,
Οι Γάλλοι, είμαι βέβαιος, το ξαναλέω και αυτά που ακούω και διαβάζω εκεί πέρα, θα στηρίξουν αυτή την υπόθεση, όχι τόσο γιατί τους έχει πάρει η αγάπη συναισθηματική για την Ελλάδα, αλλά γιατί έχουν δικά τους οικονομικά συμφέροντα. Και έχω ξαναπεί ότι αυτό είναι μια έξυπνη απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, διότι αυτή η απόφαση μας κάνει να έχουμε οικονομικούς συμμάχους με στρατιωτική δύναμη. Εάν ο κύριος Μακρόν θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα Ευρώπη, όφειλε από σήμερα το πρωί, από χθες το βράδυ, να έχει κάνει δήλωση εναντίον της Μέρκελ που καταγγέλει τον Άσαντ επειδή αντιδρά ο Άσαντ στην υπεράσπιση της Συρίας. Ωραία. Απέναντι στον εισβολέα Τούρκο. Πολύ ωραία. Έπρεπε ερώτηση. Να βγει ο Μακρόν και να πει: τι λες, κυρά μου, έχει εισβάλει στη Συρία ο Ερντογάν και βρει τον Άσαντ. Λοιπόν, εδώ μια μικρή απάντηση σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ, ειλικρινά πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Προσέξτε, η πολιτική της Γαλλίας δεν είναι μόνο ο Μακρόν. Ξέρετε ότι η εξωτερική πολιτική της Γαλλίας είναι πέρα από τους προέδρους. Ποια είναι η πολιτική της Γαλλίας λοιπόν στη Μέση Ανατολή? Υπέρ του εισβολέα. Είναι να διαλύουν, αυτό κάνουν οι Αμερικάνοι, το κάνουν οι Γάλλοι τώρα, να διαλύουν τα κράτη, ώστε τα κράτη μεταξύ τους να τσακώνονται, ό,τι γίνει στη Λιβύη, ό,τι γίνει στη Συρία, διότι δεν θέλουν ενωμένα κράτη, θέλουν μέρος των κρατών με άλλο μέρος του ίδιου κράτους και με άλλους αντίστοιχους συμμάχους, να βρίσκονται σε κατάσταση τσακωμού. Άρα να διαλύσουν και την Ελλάδα. Όχι, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μέσα. Τι όχι, γιατί η Ελλάδα τι ενδιαφέρει, δηλαδή από τη Λιβύη και από τη Συρία. Τι θεωρούν την Ελλάδα ότι είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να φτάσουν σε τέτοια πράγματα. Ενώ εκεί παίζονται συμφέροντα. Παίζονται στα συμφέροντα τα πολιτικά του Ισραήλ. Μα κύριε Δαβέτα, τα συμφέροντα της Ρωσίας. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κύριε Δαβέτα, με συγχωρείτε. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυρία Μέρκελ κατασκευάζει στον Ερντογάν υποβρύχια. Υποψιάζομαι ότι τα υποβρύχια δεν θα τα στείλει στο Κουρδιστάν ο Ερντογάν, θα τα στείλει στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή η Μέρκελ που είμαστε μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει τον Ερντογάν να κάνει οπλάτα εναντίον των ελληνικών νησιών. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και δεν μιλάει κανένας. Η πολιτική των Γερμανών έχει αποτύχει σε αυτό το θέμα. Είναι ξεκάθαρα. Νομίζω... Τι με ενδιαφέρει αν έχει αποτύχει, μου δημιουργεί με ένα πρόβλημα. Πάντως, για να δώσουμε και να πούμε και κάτι καλό για τον Μακρόν, ο Μακρόν έχει επανειλημμένα. Προσοχή, εδώ δεν φτάνουν οι ειδήσεις. Επανειλημμένα κάνει κριτική στην πολιτική της Μέρκελ, λέγοντας ότι αυτού του είδους η πολιτική δεν βοηθάει στα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Δηλαδή, από τη μία να κάνουμε κριτική στο Μακρόν για πολλά πράγματα της εσωτερικής πολιτικής και για το ότι ακολουθεί με φανατικό τρόπο το πολιτικά ορθόν, από την άλλη μεριά όμως κάνει και κριτική στη Μέρκελ. Και μάλιστα, τι κριτική, αγαπητέ κύριε Δαβέτα, κριτική, βγαίνει ανοιχτά και διαφωνεί. Όταν βγαίνει η Μέρκελ και λέει: στηρίζω τον Ερντογάν που έχει εισβάλει σε μια ξένη χώρα. Και ο Μακρόν λέει το αντίθετο. Και δεν την κράζουν, τι πάνε να πει κριτική. Έπρεπε να τις έχουν αλλάξει την πίστη σήμερα της Μέρκελ. Κύριε Βλάχο, αγαπητέ Γιώργο, ο Μακρόν λέει το αντίθετο. Ανοιχτά εναντίον του Ερντογκάν, θέσεις επίσημες και αρθρογραφία επίσημη εναντίον του Ερντογκάν, τον οποίο θεωρούν δικτάτορα, θεωρούν ότι δεν είναι μέρος της Ευρώπης, θεωρούν ότι η Τουρκία δεν είναι καλό να μπει στην Ευρώπη. Όλα αυτά που σας λέω μπορείτε να τα βρείτε στις εφημερίδες, είναι ανοιχτές θέσεις. Μια σύντομη απάντηση, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Τι θα κάνετε ως καθηγητής για αυτό το έκτρωμα του Ελλάδα 2021? Πρώτα απ' όλα έχω ανεβάσει από τη μεριά μου μια σειρά από άρθρα, θα συνεχίσω, θα ενημερώνω, θα παίρνω ανοιχτές θέσεις, όποτε με καλούν θα είναι ανοιχτή η διαφωνία μου με αυτό το πράγμα, αυτό το που βλέπω μπροστά μου, το οποίο είναι άσχημο και ενοιολογικά, ξαναλέω, αλλά και αισθητικά, δεν είναι ωραίο, θυμίζει ζώνη ή τσιγάρα Παπαστράτου, ξαναλέω. Κορδέλα από κουτί με γλυκά. Ή κορδέλα από κουτί με γλυκά. Οι Ελβετοί θα έκανε μια τέτοια κορδέλα. Σας ευχαριστώ. Τη μάχη μου θα συνεχίσω να τη δίνω. Ευχαριστώ κύριε Δαβέτα. Και εγώ καθηγητής στο Παρίσι, καθηγητής καλών τεχνών. Εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα στο Παρίσι και όχι μόνο. Αγαπητέ